Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μια βαριά μέρα, μια βαριά νύχτα για την Ελλάδα μας. Είναι μια βαριά μέρα για την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχω συνηθίσει να κρίνω τις αποφάσεις των δικαστών. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κρίνω όποιον θελήσω εγώ, όταν το θελήσω. Δεν κρίνουμε αποφάσεις δικαστών συνήθως, διότι μπορούμε να συζητήσουμε ότι υπάρχουν δεξιά, αριστερά, το δίκαιο δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το δούμε, να το ακούσουμε. Υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν σε υποθέσεις πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε τόσο εύκολα. Είναι ελαφρά την καρδία να μιλήσουμε. Ωστόσο εδώ, σήμερα, μιλάμε για την καταπάτηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας των Ελλήνων. Ο κύριος Δημήτρης Καλτσούνης, έτσι ακριβώς λέγεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πήρε μία απόφαση την τελευταία ημέρα της θητείας του. Είναι η τελευταία μέρα της θητείας του και άφησε πίσω θρύψαλα. Άφησε καμένη γη. Καταδίκασε τους συνομιλίκους του, τους άνω των 60, σε ένα υποχρεωτικό εμβολιασμό. Τους καταδίκασε τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα, τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, σε κάτι το οποίο ξεπερνάει όλα τα όρια της λογικής, μα πάνω απ' όλα της ηθικής. Μίλησε για εύλογο κίνητρο. Προφανώς και μπορεί οποιοδήποτε από εμάς, και ας μην είναι νομικός, όπως εκείνος προφανώς κρίνει ιατρική, έτσι και εμείς θα κρίνουμε ό,τι μας αρέσει. Και την νομική και την ηθική. Γιατί η νομική, η νόμη, είναι πάνω απ' όλα αυτό το συμφέρον του λαού μας. Είναι πάνω απ' όλα η ηθική. Τι είναι ο νόμος άλλωστε? Τι σημαίνει νόμος? Αυτό που νομοθετούν οι 300 της Βουλής? Και αν νομοθετήσουν κάτι παράλογο, κάτι το οποίο είναι εκτός ηθικής, όπως αυτό το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανθρώπους αυτούς, βγαίνει ο κύριος Δημήτρης Καλτσούνης την τελευταία ημέρα. Ο κύριος αυτός προέρχεται, κατάγεται από την Κεφαλονιά. Τον διόρισε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο κύριος Τσιάρας, ο μικροβιολόγος υπουργός δικαιοσύνης, και έβγαλε τη δουλειά τους. Κάποια φορά το 2011 την ίδια δουλειά είχε βγάλει και η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου και προφανώς ανταμείφθηκε με τη θέση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έβαλε υποθήκη σε όλη την ελληνική γη με τα θέματα των δασών που επέτρεψε τις ανεμογεννήτριες. Αυτό έκανε η κυρία Σακελαροπούλου και ελπίζω κάποια μέρα να μην δούμε τον κύριο Δημήτρη Καλτσούνη σε κάποια τέτοια θέση. Τον κύριο Δημήτρη Καλτσούνη, έχω να ξαναπώ. Είπε λοιπόν ότι πρόκειται περί ευλόγου κινήτρου. Τι σημαίνει εύλογο κίνητρο? Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι άνω των 60, με την πίεση, την ατιμωτική πίεση των 100 ευρώ, θα έχουν ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν. Αυτό δεν λέγεται ιατρική, κύριε Καλτσούνη, Σκαλτσούνη εν τέλει, όπως και να λέγεται ο κύριος αυτός. Αυτό δεν λέγεται ιατρική και δεν ξέρω πώς την έχετε διαβάσει και την έχετε ερμηνεύσει εσείς. Είπατε ότι είναι συνταγματικά ανεκτό. Αν μπορεί κάποιος να κρίνει το Σύνταγμα κατά αυτόν τον λόγο, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Πρόκειται για μια ανήθικη πράξη, για μια αντιιατρική πράξη, τουλάχιστον ο μισός ιατρικός πλανήτης το γνωρίζει, ό,τι και να πάνε να πουν τα κανάλια τους. Οι χιλιάδες, οι 13.000 γιατροί και επιστήμονες στις συνθήκες της Ρώμης έχουν προσυπογράψει ότι αυτή η ανομία δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορούμε να πιέσουμε ποτέ ασθενή να κάνει υποχρεωτικό εμβολιασμό, και έρχεται ο κύριος Δημήτριος Καλτσούνης να μας πει ότι είναι συνταγματικά ανεκτό και ότι είναι ένα εύλογο κίνητρο να πάνε να εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Άρα μπορεί να κρίνει και την ιατρική επί της ουσίας, γιατί όπως είπε, υπάρχουν, λέει, έχουν φέρει επιστημονικές, λέει, επιβεβαιώσεις. Καμία επιστημονική επιβεβαίωση. Όπως βλέπετε, κάνουν κολοτούμπες συνέχεια. Μιλούν και οι ίδιοι ότι δεν πρόκειται για κάτι που καλύπτει. Έχουν αποκαλυφθεί όλα και πλέον απλώς καθόμαστε και τους βλέπουμε και γελάμε με το κατάντημά τους. Η περισσότερη, η μεγαλύτερη κοινότητα ιατρική έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν, γνωρίζουν. Άρα σήμερα είναι μια μαύρη σελίδα, μια μαύρη μέρα για την ελληνική δημοκρατία και την ελληνική ελευθερία. Και αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, ο Νίκος Αντωνιάδης έλεγε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις. Άρα δικαιώθηκε. Τον είχα ακούσει από την πρώτη στιγμή που μου το έλεγε και φυσικά τον πίστεψα αφού το έλεγε εκείνος. Όπως βλέπουμε, τελικά αυτό που πιστεύαμε, αυτό εκεί που στηριζόμασταν εμείς ως Έλληνες, την ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Όχι γιατί δεν υπάρχουν έντιμοι δικαστές και εισαγγελείς, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, διότι αδικούνται οι άνθρωποι αυτοί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι πίσω από το παραβάν και μπροστά από το παραβάν μπαίνουν αυτοί που είναι έτοιμοι να κάνουν τη δουλειά. Και σήμερα η δουλειά τους έγινε. Νομιμοποίησαν κάτι που ιατρικώς είναι απαράδεκτο.
Δεν έχουμε να συζητήσουμε εδώ εάν είναι κάποιο καλό εμβόλιο ή όχι. Έχω ξαναπεί σε όλο τον κόσμο, δεν είμαστε αντιεμβολιαστές. Θα πάρουμε ως υπόθεση θεωρίας ότι είναι το τέλειο εμβόλιο και πάλι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν. Είναι εντελώς ανήθικο. Και όπως λέει ο κύριος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέει ότι για το κοινό συμφέρον, που το γνωρίζει ποιο είναι το κοινό συμφέρον, ποιο είναι το κοινό συμφέρον από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία πλέον, ή μήπως θα πέθαιναν, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν συμβαίνει και κάτι. Άρα, εδώ πρόκειται για μια όχι πλάνη, αλλά πλέον για έναν δόλο. Ένας δόλος, ο οποίος έχει ξεκινήσει από κάποιους οι οποίοι το πηγαίνουν το κατά γράμμα το παιχνίδι και πλέον έχουν βάλει μέσα και άλλους ανθρώπους, τάζοντάς τους. Άλλους τους έχουν μπουκώσει με εκατομμύρια στα κανάλια για να μην μιλούν και άλλους τους προσφέρουν θέσεις. Είναι μια δύσκολη και μαύρη σελίδα, την οποία θα προσπαθήσουμε να την κατεβάσουμε όπως και να έχει. Θέλουμε να στηρίξει ο κόσμος όλη την κίνηση, όλο το κίνημα το δικό μας που βρισκόμαστε εδώ για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Επίσης, για ένα παρόμοιο σκοπό, ανεβήκαμε στη Βόρειο Εύβοια πριν από λίγες μέρες. Για τους ανθρώπους αυτούς, τους έκαψαν, τους κατέκαψαν. Και βρήκαμε πραγματικά ανθρώπους που νοιάζονται για την πατρίδα τους, για το σημείο τους. Ωστόσο, τους είπαμε ότι σε λίγες μέρες εμείς θα σας βγάλουμε σε κεντρικό κανάλι. Σε ένα εκ των κεντρικών καναλιών που έχουμε αγοράσει χρόνο τηλεοπτικό. Αλλά πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι εκεί, να γνωρίζουν ότι οι τοπικοί τους άρχοντες τους προδίδουν για μία ακόμη φορά. Στην αρχή απόρρισαν πώς μπορούμε να τους βγάλουμε και τελικά όταν ήρθε η ώρα να τους βγάλουμε, εκεί που κάναν λεονταρισμούς νωρίτερα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τους άφησε έρμεα, τελικά λιποψήχησαν. Λιγοψήχησαν, έκαναν πίσω και πραγματικά αυτοί οι αιρετοί, τους οποίους κάποια στιγμή θα τους δώσω στη δημοσιότητα, θα πρέπει οι άνθρωποι εκεί και στις Ροβιές και στη Λίμνη και σε όλες τις περιοχές να το ξανασκεφτούν τι ψηφίζουν, ποιους εκπροσώπους έχουν. Πλέον πρέπει να αλλάξουμε την εκπροσώπηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό φτιάξαμε τους ελεύθερους ξανά. Γι' αυτό είστε εσείς, γι' αυτό θέτουμε, ζητώ, καλό όλους εσάς για να μην μας ξαναπιάσουν στον ύπνο, να θέσετε υποψηφιότητες για όλη την Ελλάδα, για το θέμα της Βουλής. Εσείς πρέπει να εκπροσωπήσετε την ελληνική, τον ελληνικό λαό στη Βουλή και όχι αυτοί που κάνουν τα εκατομμύρια. Εσείς είστε οι Έλληνες που θα πρέπει να εκπροσωπήσετε ο ένας τον άλλον. Αν κάτσουμε κάτω πλέον, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και για να τα λέμε όλα πλέον και για να μην έχουμε κανένα θέμα, έχω να πω το εξής. Βγήκαμε μπροστά για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε χρήματα. Έχω ξαναπεί ότι το 80% των επιχορηγήσεων και των επιδοτήσεων θα πηγαίνουν στο φτωχό ελληνικό λαό. Εμείς χατζηδάκηδες, άνεργοι και άεργοι δεν θα γίνουμε. Ο οποίος χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ, δήλωσε 1.100.000 ευρώ έσοδα, πενταπλασιάστηκαν τα έσοδά του, το 2020, την ώρα που εσείς και τα παιδιά σας πεθαίνατε. Την ώρα εκείνη, ο Χατζηδάκης, ο οποίος έβαλε τη ρήτρα την αναπροσαρμογής, έκανε αυτό το πράγμα και δήλωνε 1.420.000 σε συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα και 27 σπίτια. Αυτούς θέλετε? Εάν θέλετε αυτούς, πραγματικά θα πρέπει να πάτε σε αυτούς. Αλλά επειδή και οι Νεοδημοκράτες και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και ψηφίζουν, το 80% 85% είναι έντιμοι άνθρωποι και σίγουρα δεν θέλουν αυτό, πρέπει να το σκεφτούν πλέον πολύ καλά. Ξέρω ότι προσπαθούν να μην μας δείξουν σε εσάς, γιατί αν μας δείξουν σε εσάς στα κεντρικά κανάλια, πλέον το παιχνίδι έχει τελειώσει. Εσείς όμως πρέπει να μας βρείτε. Πρέπει να δείτε ποιοι υπάρχουν. Τι υπάρχει. Είμαστε πραγματικά οι μόνοι, ίσως από τους λίγους που αντιστεκόμαστε με τέτοιο σθένος. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο, κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πλέον μπερδεύεται πολλοίς κόσμος. Μιλούν ότι υπάρχουν πολλά κόμματα και κομματίδια κτλ. Ακούστε κάτι, ένα κόμμα θα ηγηθεί. Ένα κόμμα θα τραβήξει τον κόσμο. Δείτε πεντακάθαρα ποιοι είναι αυτοί που κυριαρχούν στα μίντια. Δείτε ποιοι έχουν πρόγραμμα, δείτε ποιοι έχουν κόσμο δίπλα τους, στελέχη και ποιοι έχουν κόσμο που τους ακολουθεί. Δεν θα κατακαιρματιστούμε επειδή έτσι τους αρέσει, επειδή έχουν βάλει κάποιους δίπλα μας και επειδή προσπαθούν να διαδώσουν το οτιδήποτε. Τις ομάδες των 50 ατόμων δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι κατακαιρματισμός αυτός, δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Σημαίνει όμως το εξής. Θέλω όλοι σας να είστε ψύχρεμοι και να είστε έτοιμοι την ώρα εκείνη. Γιατί μόνο έτσι θα τα αλλάξουμε όλα. Αυτό που έλεγα ότι με τον νομικό αγώνα δεν γίνεται εύκολα, επιβεβαιώνεται. Πραγματικά πολεμούν κάποιοι άνθρωποι και θα συνεχίσουν να πολεμούν, αλλά δεν είναι η λύση μας. Η λύση είναι να τους πετάξουμε έξω και στο τέλος να γίνουν και αυτές οι δημεύσεις περιουσιών, διότι δεν θα τους αφήσουμε με περιουσίες σε όλη τους τη ζωή, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό. Μας έφτασαν και μας κοροϊδεύουν στην ουσία. Ρήτρα αναπροσαρμογής τι έκαναν,
είπαν θα την βγάλουν, δεν έχουν βγάλει τίποτα. Την πέρασαν μέσα στο λογαριασμό. Ακριβώς τα ίδια θα πληρώνετε. Δεν σας τα λέει κανείς. Τα ίδια ακριβώς θα πληρώνετε. Τα βάλε ο Χατζηδάκης μέσα, έχει κάνει περιουσίες και αυτός και πολλοί άλλοι, όπως και ο άλλος που λέει ότι κληρονόμησε 28 σπίτια και έχει 500.000 ευρώ έσοδα. Αυτοί είναι οι βουλευτές. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε αυτό. Θέλουμε όμως να πάρουμε πια και να σηκώσουμε ψηλά την αξιοπιστία της Ελλάδος μας και της ελληνικής πολιτικής. Διότι εσείς οι ίδιοι μπορείτε να τα καταφέρετε. Εσείς οι ίδιοι είστε καλύτεροι από αυτούς. Ξεκινήστε και μη φοβάστε. Μην ακούτε δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η ώρα σας. Θέλω να βλέπω υποψηφιότητες. Θέλω να κάνουμε επίδειξη δύναμης με τα πλήρη υποψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός, το maximum. Ακριβώς αυτό θα θέσουμε εμείς σε υποψηφιότητα. Κανείς άλλος δεν θα μπορέσει να το κάνει. Διότι εμείς είμαστε η Ελλάδα. Εσείς είστε η Ελλάδα. Μην αφήσετε τα παιδιά σας πλέον άλλο να πεθαίνουν για να πλουτίζουν κάποιοι άλλοι και να γελούν εις βάρος σας και να παχαίνουν. Θέλω να είστε έτοιμοι στην ώρα εκείνη. Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και να δείτε πεντακάθαρα πλέον ποιος είναι ποιος. Αυτό είναι το μήνυμά μου απόψε. Σε λίγο καιρό θα κληθούμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα πολύ μεγάλη για να λυγίσει απέναντι σε αυτούς τους δικτατορίσκους. Καλή σας νύχτα.